Λοιπόν, το περιοδικό Τσάο όμως δεν έγραψε μόνο για την κυρία Ελένη Μενεγάκη, αλλά πήγε και στο ζεύγος Λιάγκα Σκορνιά. Ναι, 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 ναι. Είχαμε θέμα, είχαμε καυγά πάλι. Λένε ότι η σχέση τους γενικά δεν είναι καλή, Θοδωρή. Και ότι υπάρχουν κάποιοι χώρισαν, τσακωμοί. Άκουσε, πίστεψε, ναι. Χώρισαν τα παιδιά. Δεν είναι καλή η σχέση τους. Και, όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν και κάποια ζευγάρια που μπορούν να χωρίσουν και να έχουν τις καλύτερες σχέσεις, γιατί. Τι γίνεται, εγώ πιστεύω σε έναν χωρισμό, εάν και οι δύο είναι συνειδητοποιημένοι το τι θα κάνουν μετά, κατάλαβες, σε τι κατάσταση βρίσκονται, είναι ok. Εάν όμως χωρίσει ένα ζευγάρι και υπάρχουν ιστοριούλες στον καθένα ξεχωριστά, ο ένας είναι επίθεση, ο άλλος άμυνα. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτό, στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τσάο, μάλωσαν για άλλη μια φορά και μάλιστα λένε ότι τον απείλησε η Φέη Σκορδάτο, ο Γιώργο Λιάγκα, ότι εάν συνεχίσει να έχει αυτή τη συμπεριφορά, είναι λίγο επιθετικός ως προς το τι θέλει να είναι συνέχεια μαζί με τα παιδιά, θέλει να πηγαίνει πολλές φορές στο σπίτι το δικό του ουσιαστικά, τον απείλησε, λένε ότι εάν συνεχίσεις θα σου πάρω το σπίτι, θα διεκδικήσω από το σπίτι. Τι να δείξει, θα του πάρει το σπίτι. Αυτή τη... Όχι, όχι, περίμενε. Το σπίτι ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μου έχεις πει και εσύ ότι είναι σε εκείνη την περιοχή, είναι δικό, είναι του. Δικό του. Απλά σε περίπτωση που σίγουρα το ζευγάρι έχει κάνει κάποια ανακαίνιση σε όλη αυτή τη διάρκεια του γάμου, μπορεί να διεκδικήσει ένα μέρος η Φέη Σκορδά κάποια χρήματα. Εάν δοθούν τα χρήματα, τότε υποτίθεται ότι διεκδικήσει το μισό σπίτι. Αυτή η διαδικασία βέβαια πιστεύω ότι είναι ακραία, αλλά το σίγουρο είναι ότι αν δεν τα βρουν, αν δεν ηρεμήσουν γενικά οι τόνοι, γιατί λένε ότι η Φέη Σκορδά δεν θέλει να βλέπει συχνά τον Γιώργο Λιάγκα, εάν δεν ηρεμήσουν σίγουρα σε αυτό τι το κομμάτι. Τι έκανε και τον μίσησε τόσο πολύ, ρε παιδί. Κάτι έχει γίνει. Τι έκανε. Είστε και εσείς οι άλλοι. Με άλλη γυναίκα να πήγε, δεν μπορεί να εξηγήσει έτσι. Άσε, γιατί να μην πει τώρα. Έλα ίσα από τον έχει άχτη τον άλλο, θες να του βγάλει το μάτι. Σοβαρά μιλά. Μην βάλω στο μάτι. Βέβαια, γιατί με κοιτάς, έχεις κανένα θέμα. Όχι, αλλά λέω. Τι φοβήθηκες. Μάτι, έτσι. Ξέρω κι εγώ. Είναι επικίνδυνο. Κάμα μάτι, το βγάζεις, ένα-δύο. Τι να εντάξει τώρα, φοράει γυαλιά, δεν μπορώ να τη βάλω το μάτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, παιδί μου, τώρα τι έγινε τώρα, τόσο μίσος. Υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχουν παιδιά στιγμή. Τώρα, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουμε κάποια συχνά δημοσιεύματα από το Τσάο. Καλά, ήδη βγαίνουν στον δρόμο και μαλώνουν και τσακούν όλοι οι γείτονες. Ποιος ξέρει τι γίνεται. Μάλλον θα τη στείλει ο δημοσιογράφος απ' έξω από το σπίτι. Εδώ να πω τώρα κάτι πολύ σημαντικό για τη Φέη Σκορδά. Υπάρχει ένα site συγκεκριμένο το οποίο μάλλον τα παίρνει από τη Φέη Σκορδά ή θέλει να γίνει αυλικός ο τύπος που γράφει στο συγκεκριμένο site και γράφει για τη Φέη Σκορδά πόσο ωραίο σώμα έχει, πόσο ωραία γυναίκα είναι, πόσο αλάνθαστη είναι, πόσο έτσι κορμάρα έχει, πώς μετά τις γέννες και πάντα και θίγει τη Μενεγάκη. Ναι. Βάζει και όχι μόνο, Μενεγάκη, και την Ελεονόρα Μελέτη. Τη Μενεγάκη πιο πολύ όμως. Και τη Μενεγάκη. Ναι. Τη Μενεγάκη και τη σκάβει καθημερινά. Και τη Βανδύ. Βανδύ Μενεγάκη, σκάβει καθημερινά και η Ελεονόρα Μελέτη. Και ανεβάζει την Φέη Σκορδά. Να πούμε λοιπόν ότι μας αναγκάζει με αυτά που κάνει να τη θεωρούμε αντιπαθέστατη τη Φέη Σκορδά με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν το μαζεύει. Γιατί το μαζεύει, ναι. Δεν το μαζεύει, ναι. Κανονικά πρέπει να την πει μάκα στα μάτα γιατί υπάρχει, έχουμε γίνει ξεφτύλα, έχουμε γίνει ραζίλη. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχει ξεπεράσει τα όρια. Και όχι τίποτα άλλο. Εφόσον λοιπόν το δέχεται και θέλει να γίνεται αυτό και το αφήνει να καθημερινά να βγαίνουν τέτοια δημοσιεύματα, τότε λοιπόν θα αρχίσω και εγώ να λέω η Βασίλισσα των Κυρκής. Και θα αρχίσω να βάζω εγώ άλλα πράγματα. Φωτογραφίες που θα είναι το ανάποδο, το απέναντι. Θα μου πεις τώρα γιατί δεν το κάνεις αυτό. Εντάξει, γιατί το θεωρώ εξοργιστικό. Να σου πω κάτι. Ας γράφουν για πάρτι ό,τι θέλει, δεν είναι ανάγκη να θίγουν τις άλλες κοπέλες. Και συγκεκριμένες κοπέλες είναι και όμορφες. Δηλαδή, μπορείς να πεις Ελένη Μενεγάκη τώρα. Εντάξει. Δεν είναι. Η Ελεονόρα Μελέτη δεν είναι. Βέβαια, κουκλάρα. Είναι εντυπωσιακή. Και η Σεφινά και η Δέσποινα Βανδύ. Δηλαδή, να βαράνε, ναι, 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 πούμε... και η Δέσποινα Βανδύ. Ναι. Εντάξει, να έλεγε ότι λέει για κάποιε οι οποίε όντω έχουν μεγάλη απόκληση διαφορά από τη Φέη Σκορδά, ναι. Αλλά να λε για κάποιε που κάποιε είναι και πιο ωραίε από τη Φέη Σκορδά. Ναι, η Μενεγάκη είναι πιο ωραία από τη Φέη Σκορδά και είναι μεγαλύτερη τη. Ναι, ναι. Εντάξει. Και τώρα, ό,τι και να κάνουμε τώρα, το να δείχνουμε ότι τα πόδια τη, α πούμε, έχει κυταρίτιδα η Μενεγάκη. Και τι έγινε, ρε αδερφέ, αν έχει κυταρίτιδα η Μενεγάκη και δεν έχει κυταρίτιδα η Φέη Σκορδά, θα αγγίξει κανένα με στο ένα πόδι το άλλο πόδι. Τι μα ενδιαφέρει. Καλά, δεν κρίνεται μια γυναίκα, είναι ωραία. Όχι, λέω, αυτό, μα όταν το βγάζει και βάζει φωτογραφία πάνω και εδώ σου, να κοιτάξει, κυταρίτιδα εδώ, κοιτάξει εδώ. Εδώ, αρέ, του άρεσε φωτογραφίε, λέει. Εξάλλου τώρα έχει αδυνατήσει, Ελένη Μενεγάκη. Θέλω να σου πω, δεν πέρα υπάρχει. Πέρα το ότι έχει αδυνατήσει, όπως και να το κάνουμε, είναι μια γυναίκα που έχει κάνει τόσα παιδιά, που έχει μια ηλικία χύψη ωμέγα. Είναι 45-46 ονών, η Ελένη Μενεγάκη. Και είναι τώρα βλακεί αυτό, δηλαδή το αιώνιο χτύπημα
και σώνει και καλά ότι η Face Κορδά είναι η high top στην αγγλική τηλεόραση. Όχι, ρε αδερφέ, δεν είναι η high top στην αγγλική τηλεόραση. Δεν είναι.